Κάποιοι από αυτούς έχουν και αναπνευστικά προβλήματα. Βλέπουμε, συγγνώμη οποίοι... Σοφία, σε διακόπτω. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή εικόνα από τη σύσκεψη, παρουσία του Πρωθυπουργού αυτή την ώρα στο συντονιστικό, στο κέντρο ελέγχου της πυροσβεστικής. Στο Λουτράκι, στη θέση του Σάκης, έχουμε και εικόνα. Εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Είναι υπομερικό έλεγχο αυτή τη στιγμή. Για να καταλάβω, ξεκίνησε το πρώτο μέτωπο κινέτα. Η πρώτη αιστεία, η δεύτερη. Πριν όμως το πρωί στις 5 είχαμε άλλες δύο αιστείες στη Κινέτα, ναι, κοντά στον Προαστιακό. Σε διαφορετικά σημεία. Διαφορετικά σημεία. Για περιοχή. Στις 5 ξημερώματα. Άρα τρεις αιστείες στην Κινέτα. Τρεις αιστείες στην Κινέτα και στις 12.03 κάτω από τα Γεράνια Όρη και το Πυροφυλάκιο, σε συμπαγή δάσους, μέσα στην καρδιά του δάσους, εκδηλώθηκε αυτή η πυρκαγιά. Η οποία, όπως είπε και ο κύριος αρχηγός, συγγνώμη κύριε αρχηγός, είχε γρήγορη εξάπλωση, πυροσβεστικό φορτίο, πολύ αέρα, με αποτέλεσμα να κινηθεί προς τον οικισμό Γαλήνη Κινέτα και στην περιοχή του Παναράματος. Αυτό ήταν το νότιο ανατολικό κομμάτι. Μάλιστα, ναι. Στον εθνικό δρόμο, ο οποίος έκλεισε από τους πολλούς καπνούς και πέρασε η φωτιά από κάτω. Η φωτιά εξακολουθεί αυτή τη στιγμή να υφίσταται, κυρίως στο βόρειο κομμάτι της πυρκαγιάς, πάνω από τα Γεράνια Όρη, το οποίο, ακριβώς, το οποίο είναι σε ρεματιά αυτή τη στιγμή και καθοδηγείται πίσω από τα Μέγαρα βόρεια. Έρχεται δηλαδή να σας κατατοπίζω προς Τίβα και Αλεποχώρια από πίσω. Και εκεί ενεργούν αυτή τη στιγμή, εκτός από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, και νέα μπουλντόζες που έχουμε. Τι γίνεται στη Ραφίνα? Για τα Χανιά έχουμε ένα ενεργό μέτωπο. Σε καλή κατάσταση βρισκόμαστε και επιχειρούν 28 αυτοκίνητα με 22 πεδοπόρους και 2 δικαιοφορά. Έχει ένα ενεργό μέτωπο. Στη θέση Λουτράκη που η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 16 και 33, στα διόδια Καλαμακίου μπήκε και μέσα στη Μοντρόιλ που είχε ξηρά χόρτα, βρίσκεται σε πολιτικό έλεγχο και αυτή τη στιγμή είναι 13 αυτοκίνητα. Έχουμε στον Ταού Πεντέλη στη Ραφίνα που εκδηλώθηκε στις 16 και 49. Αυτή τη στιγμή στο σύνολο είναι στο γύρω στα 80 πυροσβεστικά αυτοκίνητα, ομάδες πεζοπόρου, έλαβα μέρος 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Δεν έχουμε ενεργό μέτωπο σε δάσος αυτή τη στιγμή. Είναι σε ύφεση. Αυτό που κατέβηκε κάτω στο Βουτσά είναι από το Βουτσά. Ναι, από το Βουτσά. Εδώ θα δώσουμε μια ιδιαίτερη σημασία γιατί εκεί αντιμετωπίζουμε τα περισσότερα προβλήματα αυτή τη τώρα. Κατοικημένες περιοχές δηλαδή. Κατοικημένες περιοχές. Ξεκίνησε από το. Κατασκηνώσεις. Έχουν εκενωθεί. Πολλές. Έχουν εκενωθεί. Εκεί έχουν κάνει 3 σταθμούς αυτή τη στιγμή, στο Δημαρχείο, το Πνευματικό Κέντρο και στο ΚΑΠΗ για να φιλοξενούνται τα άτομα. Το ενεργό μέτωπο είναι υπό ύφεση, δεν έχουν συνδασική πυρκαγιά, αλλά η φωτιά όπως πέρασε και είναι κάποια σπίτια, γιατί έχει δοθεί προτεραιότητα να διασώσουμε τον κόσμο, να πάει σε ασφαλέ σημείο. Πόσες δυνάμεις είναι αυτή τη στιγμή εδώ? Αυτή τη στιγμή στο Βουτσά είναι 80 αυτοκίνητα στο σύνολο. 80 πυροσβεστικά αυτοκίνητα. Και συνεχώς ενισχύονται και από τη Βόρεια Ελλάδα. Φαντάζομαι ότι είχε το σύνολο τη δύναμη. Το μεγαλύτερο μέρος. Ναι, το μεγαλύτερο. Διασπορά. Ναι, ναι. Όπως και στην Γεράνια Αγίου Θεοδόρου. Εκεί είναι 88 αυτοκίνητα. Το ξέρω. Το πρόβλημα εκεί αυτή τη στιγμή που αντιμετωπίζουμε, εκτός από τα σημεία που έχουμε κάνει, έχουμε και ferry boat, έχουμε στείλει και πλωτά μέσα, θα λέω έτσι σύντομα, για να μεταφερθούν από το λιμάνι της Ραφίνας σε ασφαλές σημείο κάποια άτομα. Τα πλωτά μέσα από πού τα φέραμε? Είναι του λιμενικού σώματος, συν μια φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού, συν ένα αρματαγωγό που θα φτάσει λίγο αργότερα στο
κυρίως στο λιμάνι. Δηλαδή είναι εγκλωβισμένος κόσμος στο λιμάνι. Ήταν εγκλωβισμένος κόσμος σε ένα μικρό λιμανάκι στο Μάτι και στο κόκκινο λιμανάκι. Τους μεταφέραμε από εκεί, συνεχίζεται η επιχείρηση προς τη Ραφίνα. Τώρα κάνουμε και ένωση προς το λιμάνι της Ραφίνας. Κάποιοι βαριά τραυματισμένοι ήρθαν με τον πρωτό του λιμενικού. Και τώρα μαζεύονται οι άλλοι και τους φέρνουν στη Ραφίνα. Για να όποιοι είναι τραυματίες, Σεισμανόβλιο, Ευαγγελισμός και ΚΑΤ είναι σε εφημερία και καλύπτουν και το Αττικό με το Θριάσιο από την άλλη μεριά. Και επίσης έχουμε τα δύο κέντρα υγείας και με θελοντική προσφορά άνθρωπο που γυρίσαν πίσω, του Σπάτων και της Νέας Μάκρης, που μπορούν να υποδεχτούν ελαφριά περιστατικά. Αυτή τη στιγμή τι αέρας έχει, τι αέρας πνέει στην περιοχή. Έχουν κοπάσει, έχει όμως γύρω στα 3 μποφόρ βορειοδυτικό, αναδιαστήματα. Με προοπτικές αύριο, με το ρολόγιο. Το πρωί οι εντάσεις ήταν χαμηλές, στην ανατολή του ήλιου περιμένουμε μια αύξηση μικρή της έντασης και από το μεσημέρι θα έχουμε περισσότερη αποφόρτιση, οπότε θα πάψουν και αυτοί οι δυτικοί άνεμοι που δημιούργησαν και το πρόβλημα. Αύριο θα πάμε σε μια κατάσταση αστάθειας, επειδή η μισή Ελλάδα ουσιαστικά είχε βροχές σήμερα και η άλλη μισή και γόταν. Αύριο θα αυξηθεί η γρασία και θα αρχίσουν οι βροχές να κατεβαίνουν νοτιότερα. Έχουμε μια πιθανότητα, όχι πολύ μεγάλη, από την Τετάρτη είναι μεγαλύτερη πιθανότητα. Αύριο πρωί τι ώρα θα ξεκινήσουν τα πληθυντικά μέσα? Με το πρώτο φως, 6 ώρες. Έχουμε εντοπίσει τα σημεία που θα πάνε? Ναι, έχουμε μοιράσει ήδη τις δυνάμεις, έχει ειδοποιηθεί η αεροπορία τι θα στείλει πού. Ξέρουν όλοι από τώρα. Έχουμε κάνει αίτηση στη... Μίλησα με τον Στυλιανίδη. Έχει γίνει αίτηση, μίλησα και με τον Στυλιανίδη και έχει ανταποκριθεί ήδη η Κύπρος. Έχουν στείλει 80 σκάφη στη Σουηδία. Ζήτησαν οι Σουηδοί 80. Τα στείλανε? Όχι. Εμείς τα έχουμε. Ιταλοί στείλανε. Έχει γίνει τώρα τελευταία στιγμή. Μας έκανε μια προσφορά η Ισπανία για 2 αεροσκάφη, είναι μόλις τώρα. Αυτή τη στιγμή δεν τους έχουμε απαντήσει. Θα εκτιμήσουμε την κατάσταση και θα την κάνουμε αποδεκτή. Νόμιζα το γραφείο του Ιταλού και του Γάλλου. Αυτοί έχουν στείλει από ένα ζεύγος αεροσκαφών στην Σουηδία, όπου εκεί έχουν πολύ μεγάλες πυρκαγιές και ζήτησε παράταση στη Σουηδία για να παραμένουν και άλλες 8 μέρες. Άρα έχουν ένα περιορισμό. Και αυτός είναι ο λόγος που δεν μας έχουν απαντήσει οι Ιταλοί και κυρίως με τον buffer capacity αυτή τη στιγμή. Πού ρίχνουμε το μεγαλύτερο βάρος τώρα? Ανατολικά. Εκεί που έχει κατοικημένες περιοχές, δηλαδή που βρίσκονται. Και που υπάρχουν εστίες ακόμη, δεν υπάρχει μέτωπο αυτή τη στιγμή, αλλά υπάρχουν εστίες από σπίτια που καίγονται. Δηλαδή η εκτίμησή σας είναι πόσα μέτωπα, πόσες εστίες μάλλον ταυτόχρονα είχαμε? Σήμερα αρκετές, και η προσωπική μου άποψη, κύριε Πρόεδρε, και λόγω της εμπειρίας, βλέπουμε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα από τον Μάιο, Ιούνιο και τέλη Ιουλίου, λόγω καιρικών συνθήκων, πήγαμε πολύ καλά. Σήμερα, επειδή οι καιρικές συνθήκες ήταν πολύ έντονες και είχαμε παντού κυρητικό αέρα, άρχισαν αρκετές ενάρξεις, δηλαδή έτσι όπως το αναφέρουμε και το λέμε, κάθε μια ώρα είχαμε και πυρκαγιά. Και σε επικίνδυνες περιοχές, κυρίως Κορινθία, γύρω από την Αττική, Γεράνια, Κινέτα, Αγίου Τεδώρων, στον Κάλαμο πάλι που έχουμε και στον Ταού Πεντέλης. Οι άνεμοι το απόγευμα έφτασαν τα 11 μποφόρ σε ρηπές. 11 μποφόρ σε ρηπές. Τα ανεμόμετρα έδειξαν 11 και 10 σε ορισμένες περιοχές και στην Πεντέλη μια μποφόρ. Παρόλο ότι η μετεωρολογική υπηρεσία, όταν βγάλαμε το δίκτυο επικινδυνότητας, μας έδειχνε μέχρι 7 μποφόρ, ωστόσο το σενάριο ήταν πιο εφιαλτικό. Ήταν από τα χειρότερα σενάρια που πάντα είχαμε. Ήταν ένας καιρός που είχε κάνει και το 2007 αντίστοιχα. Πάντως είναι όχι μια συνηθισμένη, ασυνήθιστη κατάσταση, σπάνια. Η δυτική άνεμη είναι μια δύσκολη, ευτυχώς που κρατήσανε λίγο διάστημα και αυτή τη στιγμή αρχίσαν και κουπάσανε, το αναμέναμε δηλαδή. Το παράθυρο του κακού καιρού, το οποίο το είχαμε προβλέψει από χθες, ήταν μικρό και είναι μικρό, δηλαδή ήταν από σήμερα το πρωί
ως σήμερα το βράδυ. Για να σας δώσω μια εικόνα, κύριε Πρόεδρε. Πολύ μεγάλος όγκος των εστιών για αυτό το πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Για να σας δώσω πόσο ήταν ακραίος καιρός πυρκαγιάς, έτσι τον λένε οι Αμερικάνοι. Για να σας δώσω μια εικόνα, η πυρκαγιά που ξεκίνησε στον Ταού Πεντέλη, ειδοποιηθήκαμε άμεσα. Μιλάμε ότι τα αεροσκάφη που κινητοποιήσαμε δεν κάναν παρά μόνο λίγα λεπτά. Δύο ελικόπτερα πρώτα πήγαν, φτάσαν εκεί, πριν φτάσουν ακόμα οι επίγειες δυνάμεις, βαρέως τύπου. Ωστόσο, ήταν τέτοιες οι καιρικές συνθήκες, η ταχύτητα εξάπλωσης πυρκαγιάς και οι θερμοκρασίες που ήταν, που πολύ γρήγορα αναπτύχθηκε και κινήθηκε και με απίστευτη ταχύτητα από την Πεντέλη. Σε πολύ λίγο χρόνο έφτασε κάτω στον οικισμό που ήταν μεικτή ζώνη δάσους κατοικιών, με αυτά τα αποτελέσματα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Κύριε Πρόεδρε, 12 και 3 λεπτά ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική για τη φωτιά. Επενέβησαν τα αεροσκάφη και τα υπτάμενα μέσα και σε μεγάλο αριθμό, 6 και 5, πάρα πολύ γρήγορα. Και παρόλα αυτά σε 2 ώρες είχε επεκταθεί φωτιά. Μέσα σε 2 ώρες έγινε το κακό εκεί. Το ίδιο και στο ίδιο και τον Ταού Πεντέλη, μέσα σε 2 ώρες έφτασε μέχρι το λιμάνι της Ραφίνας. Με σε 2 ώρες. Σε 2 ώρες και εκεί και εδώ έγινε το καταστροφή. Στον Γκάλα μου, σε γενικές γραμμές, καλά πάμε. Στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας έχουμε αυτή τη στιγμή σε 3 χωριά που είναι στο Ζεμενό, Φροφαρή και Γενιάτικα. Δεν έχει κινδυνεύσει κάτι ιδιαίτερο εκτός από κάποιες αποθήκες, αλλά είναι στην εξέλιξη αυτή. Στον Γκάλα μου, όπως πανέβαινε, βρισκόμαστε στην εξέλιξη.